μετρό κάποιες σακούλες. Δεν ξέρω τι ήταν μέσα, μπορεί να ήταν κάποιο μουλιάς, μπορεί να ήταν δηλαδή κάποιο, κάτι τυχαίο, αλλά μόνο για τυχαίο δεν φαίνεται όταν σήμερα στη διάρκεια τώρα των πρώτων απογευματινών ωρών έχουμε αυτό το διπλό χτύπημα και την εξουδετερώση μιας τρίτης, ενός τρίτου εκρηκτικού μηχανισμού, όπως λένε τώρα εδώ πέρα οι ειδήσεις που φτάνουμε, σε μια στάση η οποία δεν είναι πολύ μακριά από αυτές τις δύο που έγιναν οι εκρήξεις. Δημήτρη, οι ομάδες που έχουν τρομοκρατική δράση στη Ρωσία είναι οι Τσετσένοι αυτονομιστές και ο ISIS. Κοιτάξτε, οι Τσετσένοι αυτονομιστές ήταν μια εποχή η οποία πιστεύω και ελπίζω και εύχομαι ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Μετά από την επιβολή της τάξης, να το πω έτσι, στην Τσετσενία, ένα μεγάλο κομμάτι τρομοκρατών και από αυτή τη δημοκρατία αλλά και από τον Ταγκεστάν το διπλανό και από άλλες περιοχές κυρίως μουσουλμανικές, όχι μόνο της Ρωσίας αλλά και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή το Ταντζικιστάν, την Κυργυζία, το Ουσμπεκιστάν κτλ., φύγανε και όπως είπε ο Βλαδίμιρ Πούτιν, και τώρα φέρνω πίσω τη μνήμη μου στα λόγια του πριν από δύο χρόνια, πριν ξεκινήσει η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στη Συρία, μετά από πρόσκληση εκεί του Άσαντ, ο Πούτιν μίλησε τότε ότι πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, λέει, οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, από 5 μέχρι 7.000 ρωσόφωνοι τρομοκράτες που παίρνουν μέρος στις ομάδες, στις στρατιωτικές ομάδες του ISIS. Άρα μπορεί κάποιοι από αυτούς να γύρισαν στα χωριά τους, να γύρισαν πίσω στις περιοχές τους και ίσως να βρήκανε τρόπο να φτάσουν μέχρι και την Πετρούπολη και γιατί όχι και στη Μόσχα. Ναι. Εκείνος ήταν ο κίνδυνος που ερχόταν, αν γυρίζανε πίσω 5, 3, 5, 7 χιλιάδες τότε, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν, μια εκατόμπη. Και μόνο το γεγονός ότι καταφέρουν να φτάνουν κάποιες μονάδες ξεχωριστές, 2, 3, 5 άνθρωποι, βλέπετε τι κακό δημιουργούν μέσα σε τέτοιες πόλεις που είναι αδύνατο να ελεγχθούν τα πάντα, γιατί στη Μόσχα κινούνται, σας είπα, καθημερινά εδώ πέρα ζούμε σε μια πόλη 15 εκατομμυρίων πληθυσμού και γύρω-γύρω από τη Μόσχα, τη λεγόμενη Αττική, να σας το πω έτσι για να γίνει κατανοητό, κινούνται γύρω στα 23 με 25 εκατομμύρια κόσμος. Και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολλά τα εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, οι μεγαπόλεις όπως είναι η Μόσχα και η Πετρούπολη, είναι η Κυψέλη που τραβάει πάνω σαν τις μέλισσες όλους τους εμιγκρέδες από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, γιατί σε αυτές τις δημοκρατίες, στην Κυργυζία για παράδειγμα, στο Ταγκιστάν, στο Ταντζικιστάν, δεν υπάρχει τίποτα από δουλειά και έρχονται όλοι εδώ πέρα να βρούμε ένα μεροκάματο για να ζήσουμε. Στις μεγάλες πόλεις πάντα λένε ότι κάτι θα βρεθεί. Αυτοί δυστυχώς, επειδή πολλοί από αυτούς, και αυτή είναι η καταστροφή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ότι πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν τα ρωσικά. Πολλοί από αυτούς έχουν μοιηθεί σε θρησκευτικές οργανώσεις εξτρεμιστικές και πάνω απ' όλα, επειδή όλοι οι Ανατολίτες ζουν με την έννοια όχι της μονάδας αλλά της ομάδας, όχι του συνόλου δηλαδή, είναι κάτω, παίρνουν οδηγίες από τον γεροντότερο, από τον πάνω από αυτούς, ο οποίος έπαιξε ρόλο στο να το φέρει στη Μόσχα για να δουλεύει. Και είτε του πει να τρέξει να πάει να κάνει, να διακινήσει ναρκωτικά, είτε να βάλει μια πόβα, είτε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει, όπως ξέρετε, στην ανατολίτικη δυστυχώς αντίληψη και νοοτροπία, η πλήρης υποταγή του στο γεροντότερο, στον ανώτερο, στον επικεφαλής, στον από πάνω. Μάλιστα, λοιπόν, η ουσία είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν, όπως μας είπες, είναι πάντα πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του και δεν βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα. Άφησε όλα λοιπόν τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Όλα συγκλίνουν από όλους εσάς που παρακολουθείτε έτσι την ιστορία εκεί στην Ρωσία, καθώς η τρομοκρατία είναι ένα φαινόμενο που πλήττει συχνά τη χώρα, ότι είναι πιθανό να είναι μια συντονισμένη τρομοκρατική ενέργεια. Με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι μιλάμε για μία έκρηξη τελικά και όχι δύο εκρήξεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η έκρηξη είχε τον τραγικό απολογισμό των 10 νεκρών και των πάνω από 50 τραυματιών. Μία έκρηξη που βεβαίως εγείρει πολλά ερωτήματα. Θα δούμε τις επόμενες ώρες, τα επόμενα λεπτά, καθώς
έρχονται πληροφορίες, βέβαια όχι τόσες πολλές, από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα και ο Δημήτρης Απόκης. Με το σταγονόμετρο ήρθαν στην αρχή πολλές και τώρα δεν υπάρχει μεγάλη ροή πληροφόρησης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη Λιάτσο. Να πάμε τώρα στον Δημήτρη Απόκη και πάλι βεβαίως, που παρακολουθεί.